έτσι χαρακτηριστικές υπηρεσίες που θα προσφέρουμε στους, στους ανθρώπους της αγροδιατροφής στην Θεσσαλία. Όπως είπα, ο κόμβος δεν κάνει έρευνα. Έχουμε στη Φαρίθρα μας μια μεγάλη γκάμα από υπηρεσίες όριμες που μπορούμε να προσφέρουμε και αυτό που θα κάνουμε εδώ είναι θα τις προσαρμόσουμε με βάση τις ανάγκες των χρηστών στις δικές τους επιχειρήσεις, στη δικιά τους καθημερινότητα. Ήδη σήμερα εμείς παρακολουθούμε 3.000 στρέμματα καλλιεργειών και έχουμε αναπτύξει περισσότερους από 200 κόμβους αγροτικούς και μετεωρολογικούς στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή την τεχνογνωσία για να αναπτύξουμε αυτό το δίκτυο υπηρεσιών, για να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες των ανθρώπων της Θεσσαλίας και για να τους βοηθήσουμε πρακτικά σε καθημερινό επίπεδο. Για την υλοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών που θα φέρουμε στην καθημερινότητα των ανθρώπων της αγροδιατροφής, θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες από τον χώρο του Internet of Things, του διαδικτύου των πραγμάτων, όπως λέμε στα ελληνικά, του cloud computing, του υπολογιστικών συστημάτων του νέφους, του AI, που είναι, το ακούτε πολύ συχνά, του artificial intelligence και του machine learning για την ανάλυση των δεδομένων, του συστημάτων blockchain για την ιχνηλάτηση της πληροφορίας από άκρη σ' άκρη, από την παραγωγή και μέχρι την τελική χρήση, και το 5G σαν μια ομπρέλα η οποία θα βοηθήσει στην ολιστική επικοινωνία της πληροφορίας στα οικοσυστήματα που αναπτύσσουμε. Κάποια παραδείγματα υπηρεσιών. Έχουμε υπηρεσίες γεωργίας, ουσιαστικά μια ολιστική παρακολούθηση των χωραφιών με κατανεμημένους αισθητήρες IoT, ασύρματη μετάδοση των δεδομένων στο cloud των συστημάτων μας, συστηματική ανάλυση σε πραγματικό χρόνο της πληροφορίας που παίρνουμε και επιστροφή πίσω είτε στο χωράφι για να κάνουμε συγκεκριμένες πράξεις ελέγχου, είτε στον καλλιεργητή, στον οποίο θα προσφέρουμε συμβουλευτική για να του εξηγήσουμε τι θα κάνει. Οργανωμένη συμβουλευτική που σχετίζεται με την πραγματικότητα του χωραφιού του και όχι μια γενική λύση, έτσι όπως την αγοράζει κάποιος από ένα cloud provider. Έχουμε υπηρεσίες κτηνοτροφίας, ανάλογα λοιπόν στην ίδια φιλοσοφία, κατανεμημένες δομές παρακολούθησης με IoT κόμβους, παρακολούθηση του περιβάλλοντος, παρακολούθηση των ζώων, συλλογή της πληροφορίας, ασύρματα, ανάλυση πληροφορίας και επιστροφή και στον κτηνοτρόφο και στο πεδίο, στις μονάδες και βοήθεια στην καθημερινότητα με γνώση της πραγματικότητας στο πεδίο. Ο τρίτος τομέας είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες και εκεί έχουμε δύο μεγάλους τομείς. Βοηθάμε στην παρακολούθηση της ανάπτυξης του γόνου, παρακολουθώντας συνθήκες με τις οποίες αναπτύσσεται ο γόνος και βελτιστοποιώντας τις συνθήκες, καθώς και παρακολούθηση της αύξησης της μάζας των ψαριών με κάμερες στους κλωβούς των ιχθυοκαλλιεργειών, με ανάλυση του βίντεο και των φωτογραφών που παίρνουμε και με συμβουλευτική στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε διατροφή στα ψάρια. Τέλος, ένας μεγάλος κλάδος τον οποίο υποστηρίζουμε είναι ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τη συλλογή της πρωτογενούς του ύλης, από τη συλλογή του γάλατος, του κρέατος, του φρούτου, του βαμβακιού, μέχρι την παρακολούθηση όλης της αλυσίδας μέχρι αυτό να φτάσει στην μεταποίηση, έλεγχο στη μεταποίηση και επίσης παρακολούθηση μέχρι και το σημείο στο οποίο το προϊόν έρχεται στο ράφι και θα το πάρει ο καταναλωτής. Η ιχνηλάτηση αυτή γίνεται με έναν τρόπο συγκροτημένο με αληθή δεδομένα, δεν μπορεί κάποιος να αλλάξει την πληροφορία αυτή με τον βοήθεια του blockchain και με παρακολούθηση όχι μόνο της πορείας του προϊόντος από πλευράς συνθηκών αλλά και από πλευράς ποιότητας. Όπως είπε ο κ. Περιφερειάρχης, έχουμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε μια αμέριστη υποστήριξη από την περιφέρεια
η περιφέρεια μας προσφέρει ένα χώρο στον οποίο εδώ στην Λάρισα, στο κέντρο του Θεσσαλικού κάμπου, θα αναπτύξουμε το κόμβο, θα αναπτύξουμε ένα φυσικό χώρο μέσω του οποίου θα δημιουργούμε την διεπαφή με τους χρήστες. Θα έρχονται οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι άνθρωποι του τομέα της μεταποίησης, θα μιλάμε μαζί τους, θα αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους και θα τους προσφέρουμε λύσεις. Θα υπάρχει λοιπόν μια προσωποποιημένη επαφή, δεν θα είναι μια επαφή μέσω email ή μέσω κοινωνικών δικτύων, αλλά θα μπορεί κάποιος να έρχεται, θα προσκαλούμε ανθρώπους και θα έχουμε λοιπόν ένα, αυτό που λέμε one-stop shop, ένα χώρο, ένα κησέ, στον οποίο θα μπορούμε να μιλάμε με τους ανθρώπους και να τους προσφέρουμε τις λύσεις που χρειάζονται και θα αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους. Επίσης, η περιφέρεια θα μας βοηθήσει σημαντικά στην επικοινωνία αυτής της δράσης με την συνδιοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών σεμιναρίων, εκπαιδευτικών δράσεων και γενικότερα στη δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των ανθρώπων που προσφέρουν τις υπηρεσίες και των ανθρώπων που τις χρειάζονται. Αυτό το one-stop shop, το περιέγραψα χοντρικά, θα είναι ουσιαστικά ένα σκισέ στον οποίο θα έρχεται ένας άνθρωπος, θα περιγράφει τις ανάγκες του, θα ακούει για τις λύσεις, θα έχει μια συνέχεια επικοινωνίας με τους ανθρώπους του κόμβου, παίρνοντας τον από το χέρι και οδηγώντας τον από την αναγνώριση της ανάγκης του. Μερικές φορές οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι τις ανάγκες και πολύ περισσότερο δεν γνωρίζουν τις λύσεις. Εμείς λοιπόν θα τους βοηθήσουμε να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους και θα τους προσφέρουμε λύσεις, όπως είπα, που κουμπώνουν στις δικές τους ανάγκες και όχι γενικές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί για να καλλιεργούμε ροδάκινο στην Καλιφόρνια. Λύσεις που σχετίζονται με τις συνθήκες καλλιέργειας, με το είδος καλλιέργειας, με τον τρόπο της καλλιέργειας, με τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται εδώ στη Θεσσαλία.